Καλώς ορίσατε σε ακόμα έναν game time. Σήμερα θα πάμε έτσι γλύωρα και καλά να δούμε τις ανακοινώσεις. Στοχευμένα. Στοχευμένα, τούτο είναι η λέξη. Ναι. Στοχευμένα, όχι στοχευμένα. Στοχευμένα, αναμένα, κάρβουνα. Σούβλες. Κυπρέοι. Να δούμε τις ανακοινώσεις κυρίως που το opening night live του Geoff Keighley που τον Gamescom. Συν κάποιες έξτρα ανακοινώσεις στις επόμενες μέρες που είσαι το show. Να πούμε ότι το βίντεο που θεωρείται γυρισμένο Σάββατο και έχει ακόμα δύο μέρες στην Gamescom, τις οποίες αν έχει κάτι αξιοσημείωτο είναι να το καλύψουμε στις επόμενες Game Time. Mm-hmm. Αλλά εμείς είμαστε τα σήμερα να πούμε τα 10 συν 1. 10 συν 1, θα πω 11. Έτσι για να είμαστε πιο... 10. 10 βασικά. Τα 10 αγαπημένα μας παιχνίδια που το showcase. Ναι. Να δούμε λίγο τις εντυπώσεις μας, που και να που είδαμε, τι περιμένουμε, mm-hmm. αν ψινούμαστε. Έχει πολλά που έδειξασαν πολλά λέει για να μπορούμε να μιλήσουμε, έστω και να θεωρούμε ότι είναι καλά, ίσως να καλύψουμε σε future video, σωστά. Ναι. Αλλά ναι, νομίζω να μην καθυστερούμε. Ναι, επίσης να, μια μικρή παρθέση να πω ότι κάποια μπορεί να τα φύγουμε πίσω γιατί ή θα τα παίξουμε και να έχουμε πιο ολοκληρωμένη άποψη, πιο σωστή άποψη παρά από ένα τρέιλερ, ας πούμε. Και κάποια θεωρήσαμε ότι δεν έδειξαν κάτι, ας πούμε, έχει κάμασε ένα announcement, ένα μικρό τρέιλερ το οποίο δεν δείχνει κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να εστιάσουμε πάνω του. Άρα πάμε με τα 10 που θεωρούμε εμείς και αξίζουν και κυρίως αρέσαν μας. Εγώ θέλω να μιλήσω πρώτα για τον Black Ops 6. Εσύ! Εγώ που έδειξα ο τεκκότ, ας πούμε, σοβαρά. Ναι. Εν το πρώτο κοτ που είδα και λέω «Κι, φαίνεται ότι έχει ψουμί». Εντάξει, έχει γερό μας το δείχνουν, έτσι είναι κάτι γερούριο. Αλλά δείξα μας παραπάνω ένα campaign που νομίζω είναι set after the Cold War, μέσα στα 1990s. Εντάξει. Ενδιαφέρον έρα. Ενδιαφέρον σίγουρα. Έτσι σπαϊονάζ. Ναι. Ξέρω πώς είναι άλλα παιχνίδια που το καλύφουν το έρα. Σε θέμα, έτσι αν shooters ή οτιδήποτε. Ναι. Αλλά ναι, ενδιαφέρον το έρα, αρέσει μου γιον πίδα, αλλά πρώτη φορά έκατσα εδώ κοτ σοβαρά, ας πούμε να το δώσω και να πω, α, ένα παιχνίδι που έρχεται. Ναι, πάντα λόγω είναι το κοτ. Και είδα το και άρεσε μου πάρα πολύ όπως φαίνεται, φωτορεαλιστικό πολλά. Γενικά έχει πολύ, εξωφέρα έχει πολύ ψωμί, φαίνεται πολλά well made παιχνίδι, λέτσι. Εντάξει, έχω την άποψη ότι τα κόντε να κάνουν ανακύκλωση και να κάνουν... Ναι, και σκηνοθετημένο καλά. Δηλαδή, πήγαινε από ένα σημείο στο άλλο, φωτογραφίες τους στην αρχή, μετά shooting, μετά chasing, μετά... Ναι, είχαν και αυτοκίνητα... R6D, ξέρω. Και κάτι μέσα στα αυτοκίνητα φεύγουν... Στουρούν τους. Chasing πράγματα, charted κατάσταση, action. Άρεσε μου, αλλά παραπάνω εν τούτο, άρεσε μου ότι φαίνεται σαν ένα complete παιχνίδι. Πάντα νιώθω ότι... Μπράβο, ναι. Εντάξει, τα κότε είναι ένα παιχνίδι που έχει κυρίως το online, ψεύτο campaign και... Αν είναι Black Ops έχει zombies. Δεν ξέρω αν έχουν και τα άλλα. Έχει κάποια που έχουν, τέλος πάντων. Έχει και τα extra mode. Ενώ τώρα νιώθω ότι είναι ένα παιχνίδι. Μπορεί να παίξεις, ας πούμε. Μπορεί να είναι καλό παιχνίδι, μπορεί να έχει action. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα ασχοληθώ, αλλά αρέσει μου πολλά, τράβησε μου. Εσύ είδες κάτι καινούργιο που... Φίλε, εμένα ναι, άρεσε μου και εμένα το vibe του παιχνιδιού, άρεσε μου το shooting φαίνεται όντως πολλά στήβαρο. Ναι, 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 ακριβώς. Φαίνεται τα arcade shooter το... Ναι. Και ο ήχος του... Το ήχος του φαίνεται ότι προσπαθήσαν να κάνουν ένα πιο ατμοσφαιρικό. Μπράβο. Για μένα το αγαπημένο μου έτσι online shooter που είχα φέσπεσο ήταν το Battlefield 1. Αλλά και το παιχνίδι ήταν το πιο ατμοσφαιρικό σε θέμα vibe. Έβαλες σε το World War 1. World War 1, έπαιζες με το όπλο, εσύ θυμούμε με τον Μαρτίνι, το top όπλο του sniper, ας πούμε. Έπαιζες και σου ζέτουν η γη. Ξέρεις, ήταν τα άλογα, ήταν τα ούλα. Και νιώθω ότι το κόδι πιο... ήταν πιο arcade, πιο... δεν έκαμε τόση έμφαση στην ατμοσφαίρα. Και γενικά στο πώς φαίνεται ο shooting, αν είναι ρεαλιστικό ή whatever. Τούτο φαίνεται να κάνει. Black Ops 6. Άρα καλές εντυπώσεις. Το πρώτο κοτ που με έκανε θα έχει και open beta τέλος του μήνα, το οποίο είναι να δοκιμάσεις αν θέλεις και το multiplayer και αν σε ψήσεις εκείνο νομίζω είναι καλό deal. Νομίζω είναι να φάμε το ρεύμα. Λοιπόν, πάνω μου. Ναι. Φίλε, εγώ να πάω σε κάτι... κάτι πιο έτσι indie, θεωρώ.
Βασικά λαλούν είναι Ινδί, αλλά φαίνεται Ινδί. Πονόζεται First Berserker Kazan. Να πει Τσικάτο. Επία Τσικάτο. Εντάξει. First Berserker Kazan, ένα παιχνίδι το οποίο έχει third person slash top down κάμερα. Δηλαδή που την μια είναι ένα zoom out πάνω, που την άλλη είναι όμως third person, είναι ένα ακριβώς top down. Έχει αρκετά soul στοιχεία. Πολλά souls στοιχεία βασικά. Φαίνεται το RPG souls που ξεκινούν και κάνουν όλα τα games. Mm-hmm. Τα souls είναι RPG, αλλά είναι το classic RPG. Πιο God of War, πατσαρκές, ξέρω. Φαίνεται πολλά ενδιαφέρον, η αισθητική του είναι insane. Δηλαδή το art style είναι... Το art style, ρε. Πουλά πάντα. Ό,τι έχει γίνει το art style είναι φέρτε το, ας πούμε. Και φαίνεται και πολλά smooth παιχνίδι. Φαίνεται ότι ψηλά τέλεια, γελίωρον. Μπράβο, ναι. Νομίζω έχει γέματα, έχει πράγματα που φαίνονται τέλεια στην art style, γενικά πολλά ατμοσφαιρικό, ρε. Και τα bosses του που έδειξαν λίγο gameplay, φαίνονται πολύ ενδιαφέρον. Ναι, 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 πολλά καλό, πολλά καλό. Και φαίνεται ένα ωραίο lore. Ήσουν και κάποια cinematics που φαίνεται ότι έχει και λίγο έτσι... Είναι ένα απλά, ξέρεις, τα souls, το lore βρίσκει στο τετράγωνο, ξέρω. Ενώ και αμέ φαίνεται ένα λίγο πιο... Ένα σύλλην έφαση στο lore. Το gameplay φαίνεται καλοφτιαγμένο. Εντάξει, δυστυχώς στον τα παιχνίδια δεν τα παίξεις και δεις το feel και πώς τσιλά μια ώρα gameplay ή πέντε λεπτά στιμένου gameplay. Εν πως να έχεις φουλ απόψη. Ήταν ατμέντος με Black Myth Wukong που να αναφέρουμε στις άλλες μέρες. Αλλά τούτα, εμένα άρεσε μου, καρτερώ το, φαίνεται ενδιαφέρον. Φαίνεται πολλά ενδιαφέρον. Η μόνη παγίδα είναι ότι θέλω να πω και να το περιμένω και να νομίζω ότι είναι αντάξω. Και νομίζω πραξίζουμε να καταλαβαίνω ότι τα Souls-like είναι ένα πράγμα, ξέρεις. Souls-like, είναι Souls. Δηλαδή, είναι παρόμοια, είναι γίνο. Και πρέπει να χαμηλώσουμε λίγο τα expectations, γιατί Black Myth Wukong και γενικά έθελω, και νομίζω ότι ήδη κρύρω, θέλουν να μου λέει «Οκ, ακολουθούμε τον Dark Souls formula, that's it». Βασικά έχουν κάποια σημεία, κάποια στοιχεία να πω, που θυμίζουν στις Souls. Αλλά και γίνο, είναι και bonfires και... Ακριβώς, απλά δανείζουν κάποια στοιχεία. Ναι, όσο αμέ. Είναι action RPGs όλα. Είναι οκ. Και όλα οι RPGs έχουν το ίδιο combat. Ακριβώς. Εντάξει, εν τούτο. Εν τούτο σημαίνει ούλα, δηλαδή τον πλέον είναι τζάναρα. Μπορεί να μοιάζει με ένα παιχνίδι, αλλά εγώ θεωρώ είναι τζάναρα. Είναι, ξεκάθαρα είναι. Ναι, άρα μέσα στον τζάναρα λόγω να έχεις στοιχεία του τζάρα, συν άλλα στοιχεία που άλλα τζάρα. Που είναι, ναι. Και να κάνουν συν το identity του παιχνιδιού. Ναι, για να μην απογοητευτούμε με τίποτα άλλο. Ναι. Λοιπόν, μια τσιπίτσι κάτω, ένα σε πάρω Indiana Jones. Μάλιστα. Το οποίο, surprisingly, έρχεται στο PlayStation 5. Το Spring. Από την Πασίν του 25. Ενώ στο... Ενώ το κανονικό release που είναι και Game Pass και Xbox και PC είναι 9 του Δεκέμβρη. Δεκέμβρη, ναι, Δεκέμβρη είναι 24, άρα μιλούμε τώρα πως... Spring, εντάξει. Μιλούμε 3-4 μήνες διαφορά. Mm-hmm. Που το άλλο. Εγώ χάρηκα που να έρθει. Βέβαια το τρέλερ που είδα δεν μου άρεσε πολλά, αλλά... Τι να πεις μετά εσύ. Ναι, είδα ένα preview και ένα interview με τους... με τους devs, αλλά και που διάφορους content creators που το παίξαν, που τους έδειξαν ένα extensive demo και έδωκαν feedback ότι το παιχνίδι είναι πολλά ωραία. Δίνει μια ωραία περιπέτεια με ωραίο gameplay, stealth, combat, γρίφους πολλούς και με διάφορους τρόπους να τους λύσεις. Εγώ είμαι excited γιατί αρέσκουν μου πολλά οι ταινίες. Και είμαι excited να παίξω ένα παιχνίδι το οποίο πιάνει το vibe των ταινιών και γίνει το full περιπέτεια, ανακαλύπτω, είμαι Indiana Jones και αρχαιολογία και ξέρω εγώ. Απλά θέλω να δω, εγώ με τα μάτια μου, ό,τι και να πούν οι άλλοι, εγώ θέλω να δω gameplay το οποίο τζιλά για έναν κάρτο, ξέρω. Και αν είναι φάσεις ένα Wii, πηδώ, συρντά κομμένα πράγματα. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση είναι ότι είναι first person. Και έχω, δεν ξέρω, είμαι κάπως, ρε. Φκένει first person. Είναι καλύτερα από κάθε first person. Είναι καλύτερα από κάθε first person. Πράσι και options, δεν ξέρω. Τα εντούτοι απορία από εμένα, διότι αν μου λάλλεις Indiana Jones παιχνίδια να σκεφτώ απευθείας κάτι σε third person. Ναι, ναι, ναι. Αν μου το λάλλεις πριν. Τι πιο Uncharted. Ναι, τι μου πιο Uncharted. Ακριβώς, αφού το Uncharted... Ετονίσαν το κιόλας και είπα ότι το action δεν είναι Uncharted action. Είναι πιο
πιο grounded action, πιο brawl action, δηλαδή έχει παραπάνω τακτική στο πώς να... Που με άρεσε τους εχθρούς, του τον αναφέραν, actually. I know it sounds weird, αλλά του τον είπα. Stealth, όπως είπα και πριν, αλλά νομίζω η έμφαση του παιχνιδιού είναι παραπάνω κινηματογραφική περιπέτεια συν στιβαρόν gameplay παρά ποιον gameplay παρά να δώσουν έμφαση στο σενάριο. Okay. Έχει πολύ έμφαση στο σενάριο, στους χαρακτήρες, στο plot, στην εξερεύνηση. Αλλά ναι, εγώ αναμένω το, ένα στο Game Pass, σίγουρα να το δοκιμάσουμε, σίγουρα να το παίξουμε. Τώρα οι τριμές του PC, κρατούμε μια PC με το παιχνίδι. Εγώ δεν είμαι μέσα, ας πούμε, δεν είμαι sold. Ούτε εγώ, ειδικά που είναι το trailer με τα gameplay. Αν πιάω και εγώ ένα 15 λεπτό gameplay, μπορεί να πω OK. Να κράσουμε, να δημιουργήσουμε μια πιο σωστή. Ναι, να πιάνε όλη την εικόνα και ολοκληρωμένη εικόνα. Οκ. Είχε ένα τρέιλερ μέσα σε όλο το showcase που εφαίρνουν και άλλο τι είναι το πράγμα. Εφαίρνουν το που διαρκώ στο σχόλου τι είναι το πράγμα. Σκεφτούμε δυο πράγματα, αλλά πέτω που ήταν τι είναι το πράγμα. Το πρώτο τρέιλερ είχε σιγά references, ήταν πολύ παράξενο. Είχε γλίτσι καταστάσεις, είχε νέα και παλιά γραφικά στο ίδιο screen. Φάση low quality, high quality graphics, δεν ξέρω. Ναι, Goat Simulator. Μαξινίσαν, εμιμήτουν τρέλες που άλλαν games, νομίζω. Νομίζω το έναν ήταν Skyrim. Okay. Η αρχή του Skyrim. Και νομίζω ήταν όλα τρέλες που remasters. Που famous remasters, ας πούμε, Skyrim remasters. Και είχε άλλα, τώρα δεν τα θυμούμε. Μια φάση είναι και τον ήχο του GTA και το map. Ναι, μπράβο, το ευκάλλουν τα αστερούθια. Που λογικά είναι το σωστό να βάλεις, με reference των remasters που έγιναν πρόσφατα που ήταν το San Andreas, Liberty City, HD Collection. Μα και το GTA το είδες το 5, έφεραν το 3, το 4, το 5. Στο GTA 6 να βγει και το 5 μαζί του, download code. Anyway, ναι ρε, ήταν αστείο, εντάξει, God Simulator είναι classic troll παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, θα πω ότι κάτι καινούργιο, αλλά ναι. Απλά ήθελα να κάνω reference σε όλο το trailer, ότι ήταν πολλά παράξενο και θέλω το showcase και απλά έφυγε το πράγμα και δεν θέλω ρε. Επίσης να πω έτσι, μπαμ μπαμ, έτσι, μια μικρή πρόσθεση στον God Simulator, ότι ανακοινώθηκε ήδη το παιχνίδι, αλλά έφυγαν το trailer, δεν ξέρω αν το είδες, είναι το Square with a Gun. Λειτουργεί σκύρος με όπλο, έτσι είναι το παιχνίδι. Που είναι το vibe του God Simulator, απλά είσαι σκύρος και έχεις διάφορα όπλα. Και σαν είναι τόσο το σκυρούιν, το όπλο δεν είναι τόσο, ξέρω. Είναι τόσο όπλο. Ναι, είναι πιο μυαλό μου. Είναι life size όπλο, να βάλεις το σκύρος. Και ναι, το παιχνίδι φαίνεται και εκείνο χάος. Ναι, χαοτικά όταν παιχνίδια έχω χάσει όμως. Λοιπόν, να σε πάρω κάπου που μπρος που πάει τον game φαίνεται. Φαίνεται όμορφο και δυνατό. Kingdom Come Deliverance 2. Ναι ρε φίλ, άλλο ένα παιχνίδι. Μιλάμε. Άλλο ένα παιχνίδι που μόλις είδαμε, άρεσε μου. Δηλαδή στα προηγούμενα showcases δεν είναι τόσο. Κάπως, εντάξει. Όχι, φάνηκε μεγάλο. Με πολύ content, με χαρακτήρες. NPCs σοβαρούς. Quests ωραία, action. Θύμισε μου λίγο. Δεν ξέρω το openness του, το πόσο open ήταν, θυμίζει μου λίγο Skyrim. Δηλαδή, εντυπωσιακό το first person, εντυπωσιακό το medieval setting, δεν ξέρω, αλλά ετράβησε με. Ετράβησε με ότι είναι ένας κόσμος που θέλω να βουτήσω μέσα, να εξερευνήσω, να πιω και το σπαθί, να πω το Claymore. Και εκείνο το αέρα μεσαιώνα στα χάιντ, ψήνει με αφάνταστα, ρε φίλε. Αφάνταστα. Είναι πολλά ωραίο. Για κάποιον λόγο, είναι up there με space sci-fi. Τζίντα δυο settings, ας πούμε, ψήνουν με πάντα. Πάντα, είσαι sold. Είμαι sold, εντάξει, όποιος λέει το παιχνίδι ήταν καλό, αλλά τριγκάρι. Εγώ είμαι sold στα setting του Bloodborne. Οτιδήποτε goth με dark. Anyway, ναι, τότε το παιχνίδι θέλουν το και λάλλουν, ok, ίσως για κάποιους που τους τραβούν το πράγμα. Τώρα θέλω να λέω ότι, όχι, μπορεί να γίνει λίγο πιο casual appeal. Εντάξει, κάτι δεν ξέρω, αλλά πιο ας πούμε πρώτα πια, και για μένα, που εγώ θεωρώ ότι μόλις το είδα ένα μου sold, τώρα που το είδα
αρέσκει το δύο setting, αλλά παραπάνω ότι το παιχνίδι έχει ψουμί. Το που μου αρέσει ότι είναι ένα παιχνίδι που είναι niche, ένα παιχνίδι καλό. Να πούμε ότι είναι έναν RPG open world παιχνίδι με αρκετά κινηματογραφική ιστορία. Είναι ένα απλά κοινωνικό. Η ιστορία του είναι ένα απλά κι αν είναι στην book quest και ξεδιπλώνεται, αλλά το main focus είναι το RPG. Ναι, ναι. Έχει ιστορία να το κάνει μπάκα, πολλά δυνατή, δράμα, χτίζει πολλά ωραίο πράγμα. Φεβράριο του 25. Φεβράριο του 25, ναι. Το scaling του και τα γραφικά του φαίνονται πανέμορφα, τα actually φαίνεται ωραίο το παιχνίδι. Εμένα που με τραβά πολλά είναι το combat. Slow, τακτικό combat, πρέπει να κόψεις συγκεκριμένα positions, να... Είναι και όμουν αυτού 10 χτίρια να τους διαλύσεις. Ναι, ναι, είσαι all powerful, είσαι... Έχει stealth, που είναι καλό τούτο. Και επίσης που extensive gameplay που είδα και interview στα... Φίλε, έχει μηχανισμόν, η AI τους, δεν ξέρω να μπούσει μέσα. Αν είπες μέσα σκατά, δεν μπορούσα να λέω, αν είπες μέσα σκατά και περάσεις δίπλα μου μια γυναίκα, Ιου, βρωμίζεις. Σωρομιλά. Να πει έτσι πράγματα. Και τούν το πράγμα, είναι ένα πράγμα που να πεις τώρα εντάξει, απλά. Ναι, αλλά σε όλα ένα open world game που όλη η μέρα να τους NPCs, διάσου ζωντάνια, ναι. Πολλά σημαντικό να μένουν όλοι NPCs ήδη και reused assets και reused voices και... Μπορεί να γυρίσεις να σου πει, ας πέντε να πρέπει να πάεις καθαρός κάπου και σου πει, α, γιατί δεν ζωτές έτσι, θα πω εμπούσουν, είναι πολλά σας τούτο, γιατί ζουν, κάνουν σαν αλητίες, ας πούμε, και... Κατάλαβες. Σε κρούσουμε έχει ενδιαφέρον. Η μουσική είπε λαμός, πρέπει φαίνεται ότι... Και έχει επιλογές. Στα... Και γίνω σε path της ιστορίας. Εν ήξερα να αλλάξει ο path της ιστορίας, έχει σίγουρα στο πώς χτίζεις relationships. Δηλαδή μπορεί να βρεις μια γυναίκα που θέλει βοήθεια και να της πεις... Έχει τρεις επιλογές του τύπου να σε βοηθήσω, κάνε το μόνη σου ή γιατί θέλεις βοήθεια. Okay. Που είναι το πράγμα χτίζει μια συναισθηματική αξία για τον παίχτη σε εμάς. Μια προσωπική εμπειρία διαφορετική που... Ακριβώς. Ναι. Του τον πουλάεις. Μάλιστα. Αυτό είναι το Kingdom Come Deliverance 2, έψησε μας. Ναι, ναι, ναι. Τώρα να πάμε σε έναν άλλο που για κάποιο λόγο εσύ και εσύ μου μοιάζεις που το ανωδίσεις άλλη πολλά για κάποιο λόγο. Ναι. Master Hunter Wilds. Πάνε, να πες πάρα. Τι είναι το θέμα σου, ρε φίλε. Ωραία, πες τι σου άρεσε πρώτα και να... Μα τι να πω. Να σύρω εγώ μετά τους κεραμούς. Είπαν τα όλα πάντα που ο Γιώργος μας το δείξαν, είμαστε happy. Απλά εγώ λέω ότι συνεχίζεις να ψήνεις, συνεχίζεις να μου κάνεις τελείο και μου θέλω εμένα, προσωπικά. Συνεχίζει να μου κάνει. Θα το θεωρώ ότι τι ωραίο πράγμα. Θέλω να πιάσω το κοντρό να παίξω. Θέλω να μπω μέσα. Θέλω να τα σπάσω τα τέρατα να λύσω. Να μάθω το weapon μου καλά. Να μάθω το weapon μου καλά. Να χτίσω τα armor. Τραβάμε, ρε φίλε. Έτσι, αν δεν μου το θέμα σου. Φίλε, εμένα το θέμα μου είναι ότι. Ένα πράγμα μαζί. Νιώθω ότι το παιχνίδι έχει ένα πράγμα. Μεγάλα τέρατα. Όχι με ένα κόμπα. Πέ μου τι άλλο πράγμα κάνω στο παιχνίδι, τι να κάνω explore. Δεν μου δείξαν τι να κάνω explore. Ωραία γραφικά ως τσάμε, οκ, καταλάβω. Τα ωραία γραφικά πλέον είναι οκ. Τα ενώ σου πιντώνω στην εμπειρία. Αλλά εγώ είδα μεγάλα τέρατα, τα οποία μπορεί να κάνω interact με άλλα τέρατα και combat. Εντάξει, έπαιξε πρώτη Master Hunter. Όχι. Εν τούτο. Μα τι είναι εν τούτο. Το Master Hunter τούτο είναι. Ναι, αλλά το Master Hunter κυριολεκτικά είναι. Έχεις ένα χάπερια. Monsters, I get it. Ναι, έχεις ένα χάπερια που είναι τα χορκά και οι χορκανοί και κάνουν σου armor και τρώτε και πίνε και τσουν κράτε και κάνουν λίγη health. Και πάει και βρίσκεις τέρα. Ναι, ο blacksmith, ο παρέας, ο καλός, ξέρω εγώ. Έχει κάτι άλλο να κάνεις. Missions, μπαίνεις σε μια πίστα πιο μεγάλη και πάει να μπεις στο τέρας και απλά μπορείς να έχεις κάποια extra side quests, ας πούμε, σκότωσε και λίγα που γίνα πριν έρθεις πίσω. Άρα όλο το gameplay βασίζεται στο πώς να βγεις από το τέρας. Ναι, πώς να κάνεις track, να κάνεις hunt down, να το μοντάρεις, να βγεις πάνω του. Ακούω το, εντζέ λαλό ότι το πράγμα είναι enough για ένα παιχνίδι. Απλά νιώθω ότι στο gameplay μας έδειξαν, είναι κάμα σωστά showcase. Οκ, πάμε να δούμε τον πώς, πόσους ways έχεις να τους κάνεις deal, ας πούμε. Είναι απλά εσύ που ξέρεις που Monster Hunter, είσαι κάπως nerd, bro, soul, τα αφού ξέρω. Εγώ που δεν ξέρω. Ναι. Μου το πουλά σωστά, θεωρώ. Σαν έναν άτομο που δεν έχει επαφή. Συμφωνώ μαζί σου. Και ίσως είναι. Όχι general problem. Αλλά ίσως είναι μόνο το franchise που να έχει θέμα να έχει με τούτον. Επειδή εν τω μεταξύ άλλο, είναι πιο focus πα σε τούτον. Το. Τσουλά τεράτα unique έχουν
το combat style τους, ενώ κάποια πετούν, κάποια φορούν, κάποια έχουν εχθρισμό, κάποια έχουν πέτρα, κάποια... εν τόν το θέμα τους, ότι απλά είναι tracking down these monsters, killing them, being intimidated by them at first. Φίλε, εντάξει. Και μετά απλά λίστα, σπάζουν τα κεράδα τους. Έτσι μου το λαλείς, άμα ένα παιχνί ξέρει να μην θέλει να κάνει. Φίλε, τούτος είναι ο στόχος σου και κάνω το τέλεια. Very good. Απλά εγώ, λαλό σου, John που είδα ήταν... Α, τούτο είναι. Ναι. Επειδή δεν μπορώ να μπω στα παπούτσια τα δικά σου που είσαι κάπως... Τούτο είναι. Έχεις σίγκια approaches όμως, ρε Τζάκεν, και μην τούτο είναι. Ναι, ας πούμε στο Dragon's Dogma 2, που υπάρχει το πράγμα. Τα διαφορετικά bosses, μεγάλοι εχθροί, διαφορετικός τρόπος να έχεις approach, έχεις και άλλα πράγματα. Ναι. Έχει έναν κόσμο το οποίο it's worth exploring, it's worth figuring out. Πολλά διαφορετικά παιχνίδια. Τούτον έχει πολύ grind σε θέμα... Περιμένει, τούτον εννοείς Master Hunter. Ναι, κάνεις το hunt, πιάνεις το material, πάεις, χτίζεις το web. Αλλά όλα για να πάεις να δέρεις ένα monster. Πάεις το master, έχεις έναν encounter. Φεύκεις σου, έχεις άλλο encounter. Πάεις, κάνεις whetstone, κάνεις sharp τα weapons σου, ξανά πίσω. Ένα κον... Όχι, κοίταξε, τον Dragon's Dogma έπιανε το approach με τα τέλα. Ναι, τον Dragon's Dogma μπορείς να πεις, έχει αντέρας δαμέ, θα πάω πλάκα από quest. Εντάξει, ναι, αλλά δεν πάω να μην κάτσε έτσι να πεθάνω, ξέρω. Ναι, αλλά... Δεν έχει άλλο path να περάσω. Ναι, αλλά είναι focused around killing the largest man. Ενώ σε έχει ιστορία. Όχι, εν είναι. Σίγουρα εν είναι focus σε εκείνον, απλά... Μοιάζει πολλά, άμα δεις το approach που πιάνεις για τους enemies. Το idea νομίζω μοιάζει αρκετά. Απλά σίγουρα είναι το main focus τους, όχι θα το κάνει τόσο εντό. Anyway. Αλλά ναι, Master Hunter, ένα X. Ένα X. Εγώ απλά σχέρω γιατί φαίνεται σαν έναν καλό Master Hunter. Τώρα φαίνεται σαν έναν καλό game για όλους, δεν ξέρω. Ναι ρε, αν είναι καλό. Όσοι παίζουν Master Hunter, λαλούν είναι τέλειο game. So, Ναι, είναι καλό. Εν τούτον, εγώ λάζω το stance του ότι I think it should be more than that. Αλλά δεν ξέρω. Μάλιστα. Έκαψες μας το. Πάρε με αλλού. Λοιπόν, να σε πάρω αλλού και να σε πάρω σε τέρατα πάλι. Αλλά πιο... Spooky. Spooky τέρατα. Ναι. Dying Light, The Beast. Λοιπόν, Dying Light. Τώρα γυρίζουν οι ρόλοι. Έχω εγώ παφήν και εσύ. Πες μου, κρούς μου το εσύ το Dying Light. Το Dying Light πάντα ένα παιχνί που θέλουν και άλλο πολλά cool, δεν έπαιξα ποτέ. Δεν είναι τυχαίο, δεν έπαιξα ποτέ. Δεν μπορώ να σου πω κάτι, επειδή φαίνεται ωραίο. Με τον που είδες τα... Ναι, φαίνεται ωραίο, δεν μπορώ να πω για τα additions εννοώ. Δεν μπορώ να πω τι έξτρα βάλαν, πώς φαίνεται ότι ανανεωθεί για το παιχνί, δεν ξέρω. Αλλά είναι μέσα ρε, μπορώ να το πρώτο Dying Light να παίξω επιτέλους το πράγμα, δηλαδή πόσα καλύτερο. Actually μπορεί να είναι το καλύτερο introduction για gamers που έπαιξαν, γιατί είπασαν ότι ήταν 20 ώρες. Δηλαδή μια στιβαρή εμπειρία, γιατί τα άλλα games είναι 20 ώρες, παραπάνω. Δηλαδή στο 2 ειδικά μπορείς να φτάσεις 200 ώρες αν θέλεις, με το πόσα πράγματα έχει να κάνεις. Φίλε, εμένα, εγώ έχω επαφή με τα δύο παιχνίδια, ειδικά το πρώτο, πέρασα μια φάση που το παίζα αρκετά, είχε πάρα πολύ ωραίο parkour. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο, στιβαρό, καλοφτιαγμένο parkour. Το melee combat του είναι πάρα πολύ satisfying. Ναι, φεύγουν σέρκα και ξέρω εγώ. Ναι, έχει το sense ότι πρέπει να ανακαλύψω νέα όπλα, πρέπει να προσέχω, να κάνω upgrades, να κάνω advanced και όσον πάω ή δυναμώνω και πιο ωραίο το experience. Και γενικά πραχωνούμε και λίγο πρέπει να σπάζω λάμπα όπως πας τα... Το stealth του στο πρώτο και στο δεύτερο μέχρι δεν ήταν όσον καλό θα έπρεπε να ήταν. Μάλλον θα έπρεπε να αν είσαι stealth, of high level stealth, τα που νιώθεις ότι όντως κάνω stealth και δεν γίνουν το πέτα AI κακή και δεν έχει μηχανισμούς που να το κάνουν support. Νιώθω ότι στον το παιχνίδι εφανήκαν κάποιες φάσεις που έστειλαν παραπάνω στο stealth και στα όπλα. Το οποίο είναι κάτι που έλειφκε του. Μάλλα όπλα εννοώ πιστολιά... Ναι, long range. Ναι, όχι απλά μέλι. 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 Μέλι με αλλού. Μέλι. Ναι, το Dying Light είναι μέλι. Ναι. Παίζεις με τον original πρωταγωνιστή που είναι το πρώτο παιχνίδι. Δεν ξέρω σε ποιο time period παίζει, ας πούμε. Έχει κάποια super powers μέσω mutation του τώρα. Έχει έναν X-ray vision που λογικά το είναι να δω gameplay μηχανισμούς καινούργκους.
Και που previews που είπα στην μετά που επέξα στην αρκετή άνθρωπη και ήταν το παιχνίδι είπαν ότι, δεν μου σου είπα, εστιάζει σε shooting. Θα είχα μια φάση το παιχνίδι γύρισαν και σαν shooter ξέρω, που με εμένα αρέσκει, θέλω το ας πω. Αλλά ναι. Ότι αλήθηκε του. Ακριβώς. Εγώ που έπαιξα τα άλλα μπορεί να πω ότι μα είναι ωραίο το shooting. Ή φαίνεται ότι έκαναν το πολλά action και μου αρέσκει, αλλά αφού εσύ δηλαδή ότι αλήθηκε του είναι ένα στοιχείο που να θες να αντιχθείς στο πόνο παιχνίδι. Ναι, για μένα καλή φκή μας. Ναι. Αλλά, ναι. Dying Light The Beast, θυμάσαι ημερομηνία. Όχι. Νομίζω δεν είπα. Νομίζω δεν είπα, ναι. Ούτε εμένα μου είναι ημερομηνία. Νομίζω δεν είπα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι. Path of Exile 2. Το free to play μας, το couch co-op μας, που σχολιάσαμε ήδη, που μοιάζει λίγο με τον Diablo. Νομίζω έχει τον Noevry Early Access. Okay. Πολλά ωραίο. Πολλά ωραίο. Συνεχίζει να είναι πολλά ωραίο, έχει bosses. Θεωρώ ότι η οθόνη και κάνει με και aesthetically please και τραβάμε πολλά και έτσι παιχνίδια έμπαιζω. Και βοηθά που είναι τούτα που είπες πριν, free to play, ναι. House co-op. Και έτσι παιχνίδια έμπαιζω, αλλά νιώθω ότι ανέβρω και τον τον παρέα. Ναι. Να κάτσω στον καναπέ να δω πίεση σε live stream marathon τις Παρασκευές η ώρα. 8.30. Να του δώκω τα χα όλη την αγάπη και να περάσω τέλεια. Νιώθω ότι έχει πολύ ψωμί με φιλίες και παρέες και εντζίν το παιχνίδι. Και έχει τούτο που είπαμε και πριν και για το First Berserk. Και έχει ωραία αισθητική. Ναι, πολλά ωραία. Ο κόσμος του ψήνει, ψήνει πολλά και φαίνεται τούτο. Εχθρή, καταστροφή, τούτο που... Χαμός, χρώμα στην οθόνη, ναι, ναι, ναι. Τέρατα πέντε μεγάλα. Θυμίζει πολλά, είναι free to play Diablo βασικά. Ναι, ναι. Έτσι το, για μένα είναι έτσι μες στο νου. Πολλά ωραίο ρε, πολλά ωραίο. Ας και μπορεί το Path of Exile να ήταν πριν από Diablo, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ούτε, ούτε. Αλλά θυμίζει και είναι το πράγμα και έχει καλά selling points. Το free to play είναι insane. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι free to play. Εμάς κοφτεί, είμαστε εδώ μέσα να το παίξουμε, να περάσουμε ωραία. Φαίνεται πολλά πολλά καλό. Λοιπόν, να σε πάρω τώρα σε δύο παιχνίδια τα οποία δεν ξέρω πώς τα διαχωρίζουμε και πώς και λέουμε, ας πούμε, το... Και παιχνίδια που εγώ νομίζω ήταν ένα. Ναι. Εγώ νομίζω ήταν ένα. Και μετά ανακάλυψα ότι είχα δυο και διχάστηκα και χαζί να τσεκωθούμε. Όχι ρε. Όχι. Ευτυχώς να στάω on the same side, to be honest. Βασικά, να δούμε ένα backstory, βασικά. Το Little Nightmares, μιλούμε για το Reanimal και το Little Nightmares 3. Το οποίο, ναι. Little Nightmares 1 και 2. Βασικά μιλούμε για το Little Nightmares 3 και το Little Nightmares 3. Αλλά το ένα... Το Little Nightmares 3 και το Little Nightmares 3. 3. Αλλά το ένα τελικά είναι το Reanimal και το άλλο τελικά είναι το Little Nightmares 3. Ναι, και το αστείο ποιο είναι. Τι είναι που κάνουν το Little Nightmares 1 και 2. Κάνουν το Reanimal και οι Supermassive που δεν έκανε ποτέ Little Nightmares κάνουν το Little Nightmares 3. Ρε, δεν ξέρω τι παίχτηκε, λογικά κάτι με τα contracts, τσακωθήκαν, μπήξαν τα, κουπίσαν τα τραπέζια, σπάχαν τα πιζί. Πάντως τρελή διαμάχη ήταν, ποιος είναι αυτή ο Little Nightmares. Κοίταξε, εγώ είδα πρώτα το Reanima και είπα, α, εν το Little Nightmares 3. Πάσα τα notes δαμε, έγραψα Little Nightmares 3. Και μετά είδα το λέξη Reanima και άλλο, α, Little Nightmares 3, αναγκαλό τελεία, Reanima. Ναι, ναι. Μετά, θωρώ ένα πράγμα που μοιάζει με Little Nightmares. Κι άλλο καλά ρε, πόσο θράσος να μας... Ξανά! Πόσο θράσος να μας κοπάρουν το Little Nightmares Reanimal, αν όχι ο τελειά. Κι άλλο δείξω στο showcase. Κι μετά λέει, Little Nightmares 3. Πράγμα ρε, εσύ μου αυτή. Κι άλλο ρε, τούτο που θέλω τώρα είναι το Little Nightmares 3 που το τσάμπω. Και το Reanimal είναι το Little Nightmares 3. Ναι. Δεν μου παίχτηκε. Μου είπες τώρα ακριβώς. Απίστευτο. Ας σου πω τις... Τι μες στο νου μου πώς τα διαχωρίζω μες στο νου μου. Διχοτόμηση. Ναι. Το Reanimal, παρόλο που λαλεί ότι προσφέρει co-op, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι εστιασμένο για co-op. Το Reanimal. Ναι. Γιατί είδα δύο χαρακτήρες που είναι ήδη, δεν βαστούζουν άλλα όπλα, ξέρω εγώ, ενώ το Little Nightmares 3, ο κάθε χαρακτήρας έχει άλλον item. Ο ένας έχει range και ο άλλος έχει bow. Ναι, οπότε ο ένας εξαρτάται μας τον άλλο για να λύσουν ψώσεις. Θεωρώ ότι το Reanimal είναι να γίνει το horror. Όπως το ξέρουμε λίγο όπως το ξέρουμε και άτε προσφέρουμε και co-op. Α, έχεις το option. Α, βουράτε και ας πούμε να σε ζουν δευκαιό άτομα πας την οθένη αντί ένας που βουράζει. Α, βουράμε και θωρώ. Και το Little Nightmares 3 νομίζω είναι
έχει scary setting, αλλά co-op. Και πιθανότατα το puzzles του λειτουργούν μια στερεία. Να μην το co-op driven. Να μην το co-op driven. Εντάξει, για να ξεχωρίσουμε. Εν τζάθ και λειτουργούν μια στερεία, αλλά το ένα σκέπτορι άνοιμα. Ξιάστε το λειτουργούν μια passage in the game. Που εγγύνον που γίνει και εγγύνους που κάνουν το ένα ζωδιό. Στον το στούδιο, τα άτομα. Τα είχα ονομάζεται Reanimal, ναι. Όνα συγχύστηκε λίτων, εν Reanimal, αλλά είναι... Reanimal. Και το λίτων είναι με αστρία, συνεχίζει που είναι πάντα η Namco. Νομίζω. Publisher, πάντα η Namco, developer ή Supermassive. Οι οποίοι δεν έκαναν εγγύσαν πας σε λίτων είναι με ασπρίν. Ναι, αλλά εντάξει, το στούδιο είναι δυνατό. Εγγύνω ότι... Είναι δυνατό, ναι. Αλλά εντάξει... Θεωρώ ότι μπορούν να κάνουν μια καλή δουλειά, απλά το essence και το vibe... Ρε, εγώ νιώθω ότι ελευκέτουν το art style, ρε. Βασικά ελευκέτουν το style, ούλο. Που είδα το Reanimal είχε γίνει το στυλ ακριβώς. Τι είναι τα τέρατα, τι είναι ο τρόπος που κινούνται, το animation, ούλα. Που είδα το άλλο ήταν... Δεν ξέρω, κάτι άσχημο είχε, άλλο, άλλα σεν... Κι αν νόσε κάτι, ξέρω 100% είμαι, νιώθως. Εγώ αν έπαιρνα πιο ένα, να πιω το Reanimal blindly, χωρίς να ξέρω τίποτε. Δεν ξέρω. Time will tell, αλλά ήταν πολλά περίεργο το ότι υπήρχε έτσι controversy μέσα σε ένα showcase. Και επίσης να πω, εκείνο που εγώ έχω ακόμα, θέλω να κορφερμάρω είναι εσύρασαν τη λέξη online co-op. Και το πράγμα εμένα πονή με ξέρω. Γιατί... Τι εννοείται online. Αν είναι online θέλω και couch. Μπορώ να δω παρέα μου τον controller και απ' έξω. Ναι, τουλάχιστον. Ελπίζω να δουν το πράγμα και να μην είναι όχι μόνο online πώς να παίξεις γιατί με ένα χαλάμουτο, ας πούμε. Τι είναι το game, το παίζει online. Λαλή, για το λιτό να είμαι αστρία εδώ. Ναι. Τι είναι το παιχνίδι, κάθεσαι μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με τον παρέα σου, διάσεις το μοχλό και πάτε. Και πάτε και ό,τι έβρετε. Και ό,τι έβρετε. Και έχω τσοκολέτ. Ακριβώς. Ναι ρε, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει couch, μακάρι να έχει couch. Για μένα το ultimate form of gaming είναι το couch co-op. Period. Με κοφτή να μιλάει. Ζωάρα. Εντάξει, με κοφτή. Εσείς που στην περίπου και πίσεις και φωτά και παίζεις εμπλήμερα λόγω. Μόνοι σας που μακριά με τους παρέσεις σας, όχι. Όχι. You never know. Πρέπει να έχεις καναπέ. You know nothing, Jon Snow. Πρέπει να έχεις καναπέ. Couch co. Όχι, αλήθεια, εντάξει, εμένας όπως το αρέσκει, αλλά εμένα αρέσκει πάρα πολύ το couch co. Θεωρώ είναι το ultimate form. Η άμεση κάνεις μια μαλαγιά μέσα στο screen και απλά φορώσεις και γελούμε και φωνάζω σου και φακό σου. Το καλύτερο. Please δώστε μας το και στο Little Nightmares. Ή το Reanimal. Ή το Reanimal, ναι. Νομίζω το... Either. Δεν είναι κανένα να απογοητευτώ. Ναι, ναι, either. Αλλά ναι, νομίζω τούτα πάνω κάτω. Φίλε, τούτα, εγώ να σειρώ έτσι και ένα shout-out που λαλούμε στο Secret Level, γιατί action and gaming, σειρά, απλά ευχαριστούμε που μας έφερατε την σειρά για να έχουμε κάτι αθορούμε. Τι ώρα πριν να παίζουμε ξέρω να δω 20 λεπτά κάτι και να είναι gaming πάλι. Ναι, ναι. Αλλά θα παίζω, κατάλαβες την νο. Υπέροχη σειρά στο Amazon Prime, υπέροχη. Τι όμως είδα εν τζέιδα τη σειρά, αλλά εμένα έψησε με πάρα πολλά. Επίσης να πω ότι έτσι στα γλυόρα ότι δείξα λίγο παραπάνω gameplay του Phantom Blade Zero. Που εντάξει, εξανασυζητήσαμε τα, απλά να φέρνω το σαν θέλετε να πάτε να δείτε παραπάνω gameplay υπάρχει. Υπάρχει available. Και εντάξει, δείξα στην ηλία παραπάνω για Star Wars Outlaws, όμως το παιχνίδι όπου κοιτάς έρχεται, σοβαίνει να τα πούμε πιο μετά, χρειάζεται να πούμε τίποτε. Φίλε τούτα, γενικά το show μου, αρέσκει μου που πλέον είναι πιο rapid fire. Και μετά κάτσε το που θέλετε να δείτε μετά extensive gameplay και walkthroughs και να μπορούν να σας δείξουν. Αρέσκει μου. Παρατηρώ το και στα τελευταία shows γενικά που γίνησκονται. Τον το παπαπαπαμ, premiere after premiere και ξέρω εγώ. Οκ, το format πες έψησες σε το υλικό μέσα στο format. Το υλικό αρέσει μου που είχε που Goat Simulator σε Black Ops 6. Αρέσκει μου που δεν είναι μόνο τα μεγάλα games που φέρονται ως. Έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Και είχε τα ούλα και πιάνε ούλα το spotlight στο backstage και θεωρώ κιόλας ότι και πολλά indie games που παγιά θα πιάνε στο E3 για παράδειγμα ούλεν το χρόνο ή ούλη σημασία γιατί θα φέρναν τους developers στην game μπορεί να σου φέρουν ρε φίλε
ναι. Νιώθω ότι έγινε και πιο accepting το πράγμα, ναι, πιο inclusive, μπράβο. Έγινε και εγώ. Αλλά ναι, εν τούτον, ότι αρέσκει μου το θεωρούν το πράγμα. Μπορεί να δεις, εν τούτον, αφού θεωρούν την μια φάση Black Ops 6 και την άλλη γίνει το trailer των God Simulator και να μην το πράγμα μου θεωρούν. Εν τούτον, μπορεί να δεις ότι τίποτε. Ότι, ό,τι και καλύφθηκε όλους τους games. Ένα παιχνίδι που είναι μέσα, αν έχεις ή κονσόλα ή PC, θα σε... Ναι. Να σου ενδιαφέρει. Να σε ενδιαφέρει. Όποιος ένας. Και το αιώνιο μου παράπονο... Πού είναι το Silksong. Πού είναι το Silksong, ρε παιδιά. Έφτυγε σε ποιο show πρέπει να πάω, ρε παιδιά. Σκέφτου πόσο πολλά θέλει το κόσμος, ο Geoff Keighley την μέρα πριν, έφτιαξε και είπε παιδιά, θα δούμε Silksong. Ακριβώς. Θα καλμάρετε, ας πούμε. Μην έρθετε με τις expectations, γιατί... Γίνεται, ρε παιδιά, να πάω το παίξω ξανά το άλλο, ρε παιδιά. Εμπόρο. Αχωνούμε. Εμπόρο. Φέρτε το, τι είναι. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, με αυτόν τον πανικό για ο Silksong, φέρτε μας το επιμένο. Θα σας αφήσουμε, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ήταν έτσι στοχευμένο. Με μέλιν και χαλούν. Μέλιν, ναι, αυτά. Αφήστε μας ένα like στο βίντεο, βοηθά, κάνετε μας support. Και ένα comment για τις εντυπώσεις σας, τι παιχνίδια περιμένετε. Αν θέλετε να καλύψουμε κάτι παραπάνω από τούτα που είπαμε σε πιο extensive συζήτηση. Και θα τα πούμε σύντομα. Σύντομα. Πολύ σύντομα. Με το καλό. Αυτά. Αντίο.